Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κλειδώνει σήμερα το πακέτο των φοροελαφρύνσεων αλλά και οι ρυθμίσεις με τις 120 δόσεις. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να ξεκινήσει η νέα συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο 2-24 ώρα πριν επιστρέψουν οι θεσμοί στην Αθήνα. Πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου και βρίσκεται ο Βασίλης Πανός για να μας μεταφέρει την εικόνα. Βασίλη. Βασίλη, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, πέρασε την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου πριν από μόλις ένα λεπτό. Ήδη φαντάζομαι θα βρίσκεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στο φάκελό του κρατάει το υπερπλεόνασμα, και το οποίο για το 2019-2020, το οποίο φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό, οι δύο άντρες θα συζητήσουν για το πώς θα διανεμηθεί πίσω στην κοινωνία. Μιλάμε, οι πληροφορίες κάνουν λόγο ένα μέρος αυτού να μετακυλιστεί ως ένα έκτακτο κοινωνικό βοήθημα εντός του καλοκαιριού σε αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Θα υπάρξει, από ό,τι μαθαίνουμε, και ένα πακέτο φόρο ελαφρύνσεων. Αυτό μπορεί να κάνει είτε σε μια οριζόντια μείωση του βασικού συντελεστή του ΦΠΑ του 24% σε ορισμένα τρόφιμα, υπηρεσίες, ακόμα και στην εστίαση, ενώ δεν αποκλείεται να δοθούν και να υπάρξει και κάποια μείωση στο βασικό φορολογικό συντελεστή του 22% από το 22% στο 20%. Βασίλη. Πάντως υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα σε αυτή τη συνάντηση. Είναι οι ρυθμίσεις για τις 120 δόσεις, καθώς αναμένεται να πάει στη Βουλή στη Δευτέρα, Βασίλη. Ακριβώς, Βασίλη, μιλάμε για τις 120 δόσεις. Έχει γίνει πολλής λόγος για τη συγκεκριμένη ρύθμιση, για οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους δήμους. Αυτό αναμένεται να κλειδώσει σήμερα και αν όντως κλειδώσει, τότε θα κατατεθεί την Δευτέρα το σχετικό νομοσχέδιο τη Δευτέρα στην Βουλή για διαβούλευση, Βασίλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Την ίδια ώρα μένεται η πολιτική αντιπαράθεση στην πορεία προς τις ευρωεκλογές. Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης διασταύρωσαν τα ξύφη τους για την οικονομία και τη διεξαγωγή τηλεοπτικού debate. Στα άκρα φτάνει η κόντρα και για τον Παύλο Πολάκη, 2-24 ώρα πριν την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας από τη Νέα Δημοκρατία κατά τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας. Αποφεύγει σαν το διάλογο το λιβάνι μία εφόλιστη ύλη τηλεοπτική αναμέτρηση. Μία πρόσκληση τη μέρα στέλνει για debate στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας. Όταν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας απαντά ναι, αλλά μετά την προκήρυξη εθνικών εκλογών, ο Πρωθυπουργός μετατρέπει την πρόσκληση σε πρόκληση. Δεν τον πειράζει που χρεώνεται την ιτοπάθεια και τη φυγομαχία. Του αρκεί που θα γλιτώσει την πολιτική συντριβή να αντιπαρατεθεί με επιχειρήματα. Συνιστώ λοιπόν στον κύριο Τσίπρα λιγότερο εκνευρισμό και περισσότερη υπομονή. Να σταματήσει αυτό το παραμύθι του τηλετζόγου που θέλει κάθε ανεύθυνος που απλά δεν έχει τίποτα να χάσει. Κανείς δεν κατάφερε σε αυτόν τον τόπο να δοξαστεί κρυπτόμενος. Όσο και αν προσπαθήσει, το πικρό ποτήρι δεν θα το αποφύγει. Να προκηρύξει άμεσα εθνικές κάλπες, ώστε να χάρει γρήγορα τις τηλεοπτικές στιγμές που αναζητά. Στο επίκεντρο της διαμάχης των δύο κομμάτων βρίσκεται η οικονομία. Πετύχαμε να σταματήσουμε τη ρεμούλα και τη διαπλοκή. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα πλεονάσματα. Καμαρώνει ο κύριος Τσίπρας για τα πλεονάσματα. Για τα υπερπλεονάσματα. Δεν λέει όμως ότι αυτά είναι τα λεφτά που πήρε από τους πολίτες. Δεν ερχόμαστε εμείς για να πούμε θα. Ερχόμαστε και πολύ σύντομα θα το διαπιστώσετε για να πούμε εδώ και τώρα είμαστε σε θέση με σχέδιο και με ασφάλεια να προχωρήσουμε σε ελαφρύνσεις. Να τελειώσουν τα ψέματα, μια λύση υπάρχει. Ο κύριος Τσίπρας να ψηφίσει μαζί μας την τροπολογία για την ακύρωση της μείωσης του αφορολόγητου που μόνο του ψήφισε. Από τα Χανιά, ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος υποστήριξε την ίδια ώρα ότι ο Πρωθυπουργός τρέμει τις εκλογές. Τα λέει αυτά γιατί ως γόνος που μεγάλωσε και έζησε στα μεγάλα σαλόνια και που έμαθε να διαχειρίζεται τα εκατομμύρια των offshore, των οικογενειακών του επιχειρήσεων, δεν ξέρει τι σημαίνει για κάποιον. Δεν ξέρει τι σημαίνει για κάποιον που έχει ένα χαμηλό εισόδημα. Να παίρνει ένα επίδομα. Μας κατηγορεί ότι εμείς είμαστε με τις ελίτ. Ο ίδιος είναι με τις ελίτ. Απ' τη μία έκοψε το ΕΚΑΣ, αλλά απ' την άλλη έβαλε τον κύριο Κόκαλη στο ευρωψηφοδέλτιο. Είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει παππού, αλλά δεν έχει πατέρα. Τη Δευτέρα κατατίθεται στη Βουλή η πρόταση μομφής της Νέας Δημοκρατίας εναντίον του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.
Στα ΕΠΣΙ ανέβασε τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας πριν από λίγο στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, περιγράφοντας ταυτόχρονα τους άξονες, τους οποίους θα κινηθεί στη μάχη της Βουλής από την ερχόμενη Δευτέρα. Ο Σπύρος Μουρελάτος θα μας ενημερώσει. Βασίλη, κυρίες και κύριοι, την κρισιμότητα των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου ως το εφαλτήριο της πολιτικής αλλαγής που, όπως λένε στη Νέα Δημοκρατία, θα επισφραγιστεί με την εθνική κάλπη, υπογράμμισε προλίγου εδώ από τα γραφεία του κόμματος κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ιεράρχησε μεταξύ άλλων και τους βασικούς άξονες επί των οποίων θα κινηθεί το κόμμα κατά την τριήμερη μάχη στη Βουλή με την κατάθεση της πρότασης μορφής κατά του Παύλου Πολάκη. Είναι σαφές πως το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης θα επιχειρήσει να πλαγιοκοπήσει την κυβέρνηση μέσω της απόλυτης ταύτισης σε ήθος και πρακτική, όπως λέγεται, του Αλέξη Τσίπρα με τον Παύλο Πολάκη, αλλά και μέσω της επιμονής του Κυριάκου Μητσοτάκη να προκαλεί συνεχώς τον Πρωθυπουργό να προσυπογράψει την τροφολογία για την άρση της μείωσης αφορολογίου του, που έχει ψηφίσει δύο φορές, όπως λένε εδώ στη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ από την 1η-1η του 2020. Σφοδρότατη ήταν η επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στον απόϊχο των ντοκουμέντων που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για την διαχείριση της τραγωδίας στο Μάτι πριν κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά μέσω του αφιερώματος του Αλέξη Παπαχελά. Μπορούμε, νομίζω, να δούμε ένα σχετικό απόσπασμα, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε, Σπύρο. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Την ώρα που άνθρωποι πέθαιναν και γόντουσαν, ο κ. Τσίπρας ρωτούσε αν την επόμενη μέρα, αν το επόμενο πρωί θα πετάξουν τα αεροπλάνα. Ενώ ο Υπουργός Υγείας Πολάκης κάτι ψέλιζε για λίγους τραυματίες. Την άλλη μέρα όμως δήλωνε ο κ. Πολάκης με θράσος ότι οι νεκροί μαύρισαν εντός εισαγωγικών την εικόνα της δίθεν κυβερνητικής προσπάθειας. Και απειλούσε τον καθηγητή Συνολάκη επειδή απέδειξε ότι το κακό θα μπορούσε να είναι πολύ μικρότερο αν απλά είχε δοθεί νωρίτερα η εντολή εκένωσης. Ανίκανη και ανέσχυντη. Αυτή ήταν και αυτή είναι. Πάμε τώρα και στο Χρήστο Τσιγουρή, καθώς έχουμε απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Χρήστο. Καλό μεσημέρι. Το κυβερνών κόμμα εξαπολύει επίθεση στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και επί της ουσίας τον κατηγορεί ότι προσπαθεί να κρυφτεί για να μην τοποθετηθεί στα μεγάλα ζητήματα που καίνε αυτή τη στιγμή την ελληνική κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να είναι άχρηστο σε όλα τα άλλα, όπως θα έλεγε και η Φωτεινή Πιπηλή, υπογραμμίζει ανακοίνωση της ΣΥΡΙΖΑ για την ομιλία του κ. Μητσοτάκη, συνεχίζοντας ότι ξέρει άριστα να κρύβεται από τον Αλέξη Τσίπρα στην ασφάλεια των κομματικών του οργάνων, φοβούμενος την πολιτική αντιπαράθεση προγραμμάτων και θέσεων. Δυστυχώς για τον ίδιο, τη Δευτέρα ξεκινάει η συζήτηση στη Βουλή που ο Πρωθυπουργός προκάλεσε. Εκεί ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να πει κάτι ουσιαστικό για να μην γελιοποιηθεί, υποστηρίζει ανακοίνωση που εξέδωσε ο Κομουνδούρου ως απάντηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ. Επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε από τα Τρίκαλα ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, κατηγορώντας κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση ότι στις διακηρύξεις τους δεν υπάρχει ούτε μικρή αναφορά ή δέσμευση να καταργηθούν τα μνημόνια και εκατοντάδες μνημονιακοί νόμοι που μείωσαν μισθούς και συντάξεις. Όλοι τους, είπε ο κ. Κουτσούμπας, θα υλοποιήσουν μία προς μία τις δεσμεύσεις για τα πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2060, τη μείωση του αφορολόγητου και τις περιβόητες μεταρρυθμίσεις. Να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του γραμματέα του ΚΚΕ. Τα μνημόνια, βλέπετε, όπως λέγαμε εμείς ως ΚΚΕ, δεν ήταν μια απλή παρέκκληση, όπως λένε οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω κρίσης. Γιατί αυτά τσαμπουνάνε από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν εργαλεία τα μνημόνια στα χέρια των κυβερνήσεων, όντας σε συνθήκες κρίσης, προκειμένου να υλοποιηθούν ταχύτερα οι απαιτήσεις των μεγάλων. Γι' αυτό και καμιά τέτοια κυβέρνηση, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, πρόκειται να τα καταργήσει. Μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλαν πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, την ώρα που η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα δεν μπορεί να αυθαιρετεί, τόνισε ο Προκόπης Παυλόπουλος, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα δικαιά της στο Αιγαίο και την Κύπρο. Αθήνα και Λευκωσία σε πλήρη συντονισμό ενημέρωσαν τον ΟΗΕ και τον ΝΑΤΟ για τις τουρκικές κινήσεις.
Μήνυμα αποφασιστικότητας προς την Τουρκία έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός λίγες ώρες μετά την έκδοση της Ναύτεξ από την Άγκυρα για γεωτρήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Η Τουρκία δεν μπορεί να αυθαιρετεί και δεν θα την αφήσουμε να αυθαιρετεί. Έχουμε και τη βούληση και τη δύναμη. Θέλω να στείλω και ένα μήνυμα αποφασιστικότητας. Ένα μήνυμα αποφασιστικότητας σε όσους νομίζουν ότι μπορεί να κάνουν τους καουμπόιδες στην περιοχή. Το διεθνές δίκαιο στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο οφείλει να γίνεται από όλους σεβαστό και θα γίνεται από όλους σεβαστό. Διότι εμείς είμαστε εδώ να υπερασπιστούμε και θα υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με όποιο τρόπο και αν χρειαστεί, είτε μόνοι μας είτε με τους συμμάχους μας. Αθήνα και Λευκοσία ενημέρωσαν τον ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ για τις συνεχείς τουρκικές παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο κινήσεις. Έχουμε βέβαια ένα δύσκολο γείτονα. Αντιδρώντας πάντα με σύνεση και στρατηγική ψυχραιμία. Όμως, οι ένοπλες δυνάμεις, να γνωρίζουν όλοι, αποτελούν εγγύηση για την προάσπιση της εδαφικής μας ακαιρεότητας. Το ιδανικό για μένα θα ήταν, αφού έχουμε τόσο καλές σχέσεις, υποτίθεται, με τους Αμερικανούς και με τους Ισραηλινούς τον τελευταίο καιρό, στο σημείο στο οποίο έχει οριστεί να γίνει η Ναύτεξ, έχει βγει η Ναύτεξ για να γίνει η γεώτρηση, να ανακοινωθεί ότι τις επόμενες 15-20 μέρες θα γίνεται μια κοινή αεροναυτική άσκηση από Ελλάδα, Ισραήλ, Αίγυπτο, Αμερική, να περάσει ένα μήνυμα ότι σε αυτή την περιοχή δεν μπορείς να παίξεις. Παρά τις απειλές, η Κύπρος προχωρά ακάθεκτη και μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 2 γεωτρήσεις στο οικόπεδο 12 από τις Νόμπελ και Ντέλεκ, 3 γεωτρήσεις στο οικόπεδο 9 από την Ιταλική Έννη, 1 γεωτρήση στο οικόπεδο 11 από την Γενοπραξία Έννη και Total. Και στις αρχές του 19 πραγματοποίησε γεώτρηση στο οικόπεδο 10 στο σημείο Γλάφκος, όπου βρέθηκε και το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κοίτασμα στην Κύπρο. Το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις επιβαρύνθηκε και μετά τη χθεσινή αποχώρηση της Τουρκίας από την τελετή αλλαγής του ανώτατου διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης, διαμαρτυρόμενη διότι έλαβε πρόσκληση στην τελετή εκπρόσωπος της Κύπρου. Τώρα ευθείες απειλές κατά των δικαστών που θα αποφασίσουν για το αν θα χορηγηθεί ή όχι νέα άδεια στο Δημήτρη Κουφοντίνα, εξαπέλυσε ηγετικό στέλεχος του Ρουβίκονα. Ενώ χθες μέλη της οργάνωσης τα έκαναν γύσμα ΔΙΑΜ σε δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα. Μας ενημερώνει Μίνα Καραμήτρου. Μίνα. Στη συμπαράστασή του στον εκτελεστή της 17 Νοέμβρη Δημήτρη Κουφοντίνα δεν τον είχαν κρύψει ποτέ τα μέλη του Ρουβίκονα. Θυμόμαστε όλοι ότι τον περίμεναν έξω από τις φυλακές Κορυδαλού όταν πήρε την πρώτη του άδεια και τους θυμόμαστε όλοι μας να τον περιμένουν έξω από το σπίτι του και στις επόμενες άδειες που είχε πάρει. Τώρα λοιπόν προχωρούν ακόμα περισσότερο, φτάνουν ακόμα και στις απειλές για τους δικαστικούς λειτουργούς που θα χειριστούν το αίτημα του εκτελεστή της 17 Νοέμβρη για το αν θα του χορηγηθεί και νέα άδεια ή όχι. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι ο Γιώργος Καλατζίδης στην προσωπική του σελίδα στο Facebook αναφέρει χαρακτηριστικά: οι τρεις συγκεκριμένοι δικαστές του Βόλου που θα πάρουν μια απόφαση που θα επηρεάσει άμεσα τη ζωή του Δημήτρη, τη ζωή τη δική μας και τη ζωή τη δική τους, ελπίζω να μην κόψουν αυτό το κόκκινο νήμα, γιατί αν το κάνουν όλα θα κοκκινήσουν. Όμως... Τώρα, πράγματι είναι Βασίλη, χθες τα μέλη της αναρχικής οργάνωσης εισέβαλαν σε δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, έσπασαν με πυροσβεστήρες τις οποίες μέσα είχαν βάλει μπογιές, κατέστρεψαν ό,τι μπορούσαν στο δικηγορικό γραφείο και κατάφεραν μετά να φύγουν. Όμως, ένα από τα πιο ηγετικά στελέχη της ομάδας του Ρουβίκονα συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι στο παρελθόν συνολικά έχει συλληφθεί 5 φορές, έχει προσαχθεί 8 φορές, ενώ του έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι. Σήμερα οδηγήθηκε στο αυτόφορο με την κατηγορία της απρόκλητης φθοράς και πήρε δικάσιμο για τις επόμενες ημέρες. Και φυσικά, ομάδα δοξιαστών εισέβαλε χθες και στην ουσία επανακατέλαβε και κτίριο που είχε εκενωθεί από την αστυνομία στην οδό Μπουμπουλίνας, Μίνα. Στην οδό Μπουμπουλίνας, ναι. Είναι ένα κτίριο το οποίο όμως δεν είχαν φροντίσει αμέσως μετά την εκένωση οι ιδιοκτήτες του να το ασφαλίσουν όπως θα έπρεπε. Έτσι λοιπόν, χθες μια ομάδα αντιεξουσιαστών εισέβαλαν και πάλι στο συγκεκριμένο κτίριο. Σας θυμίζω ότι είναι στην οδό Μπουμπουλίνας και είχαν βρει καταφύγιο εκεί πολλά άτομα τα οποία είναι αλλοδαποί. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον και από την ανάρτησή του στο γνωστό site του αντιεξουσιαστικού χώρου, το κτίριο αυτό θέλουν να το χρησιμοποιήσουν οι αντιεξουσιαστές και πάλι για να μπουν μέσα αλλοδαποί που βρίσκονται στην χώρα μας. Σας είπα, οι αρχές είναι ξεκάθαρες. Όσο οι ιδιοκτήτες δεν τα ασφαλίζουν τα κτίρια αυτά όπως πρέπει, θα βρισκόμαστε μπροστά σε τέτοιου είδους εικόνες. Μίνα, σε ευχαριστώ πολύ.
Τώρα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του 55χρονος που κατηγορείται για το σοβαρό τραυματισμό της 8χρονης Αλεξίας από Μπαλωθιά. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη και υποστήριξε ότι δεν έκρυψε το όπλο, αλλά το τοποθέτησε στο σημείο που το έβαζε πάντα. Την ίδια ώρα, οι γονείς της 8χρονης Αλεξίας έκαναν λόγο για παράδεκτη απόφαση και τόνισαν ότι δεν δέχονται τη συγγνώμη του κατηγορούμενου. Η κατάσταση της 8χρονης Αλεξίας παραμένει κρίσιμη αλλά σταθερή. Από το νοσοκομείο Πέδων θα μας ενημερώσει η Γεωργία Λαγού. Γεωργία. Καλησπέρα, Βασίλη. Είναι το έκτο μεταχειρητικό 24ωρο που η 8χρονη Αλεξία είναι βαθιά. Είναι διασωληνωμένη σε μηχανική υποστήριξη και σε βαθιά καταστολή. Εδώ και κάποια ώρα οι γονείς ενημερώνονται για την πορεία της υγείας του μικρού κοριτσιού τους, περιμένοντας να ακούσουν από το στόμα των γιατρών ένα καλό νέο. Ενώ συνεχίζουν και βρίσκονται έξω από το θάλαμο της εντατικής και περιμένουν να δώσουν δύναμη στο μικρό κοριτσάκι τους. Ακόμα και σήμερα συνομιλήσαμε μαζί τους και η μητέρα μας είπε ότι αυτό που προέχει είναι να γίνει καλά το παιδί τους, ενώ δεν πάβουν να είναι οργισμένοι, εκφράζοντας τη βαθιά δυσαρέσκειά τους και είπαν και σήμερα πως κρίνουν την απόφαση απαράδεκτη, ντρέπονται και ο δράστης ή η οικογένεια δεν τους έχουν πάρει ούτε ένα τηλέφωνο, ενώ εκφράζουν τη βαθιά ευγνωμοσύνη τους. Ευχή όλων, σε όλο Γεωργία, τον κόσμο, είναι Βασίλη, που του συμπαραστέκεται αυτή τη στιγμή. Ευχή όλων να γίνει καλά το 8χρονο κοριτσάκι. Σε ευχαριστώ πολύ. Εκτός σύνορων τώρα, στην κόψη του ξηραφιού κινείται η Βενεζουέλα, με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό να καλεί σήμερα σε νέες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα κυριάρχησαν στην ατζέντα της χθεσινής τηλεφωνικής συνομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, την ώρα που ο Γενικός Εισαγγελέας στο Καράκας εκδίδει εντάλματα σύλληψης για όσους θεωρούν οι αρχές ως υπαίτιους για την υποτυχημένη απόπειρα ανατροπής του Νικολάς Μαδούρο. Με συνθήματα κατά του Νικολάς Μαδούρο, υποστηρικτές του ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό βγαίνουν για μία ακόμη φορά στους δρόμους του Καράκας. Ο αυτοανακηρυχθής μεταβατικός πρόεδρος καλεί τον κόσμο να διαδηλώσει έξω από στρατιωτικές βάσεις σε όλη τη χώρα. Έχουμε ένα respaldo internacional. Sabemos que είναι contento en la Fuerza Armada, clara y obviamente. Que se queda solo Nicolás Maduro, que no confía en su entorno. Αποφεύγοντας να απαντήσει αν η απόπειρα πραξικοπήματος πέτυχε ή όχι, ο Γκουαϊδό υποστηρίζει ότι έχει ανοιχτούς διάβλους με στρατιωτικούς που πλέον δεν στηρίζουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας. De nuevo, de todos los rangos, de todos los niveles, hemos hecho todos los esfuerzos desde principio de año para poder transitar a una democracia, a la libertad, al cese de la usurpación, al gobierno de transición. Από την άλλη, ο Νικολάς Μαδούρο απαντά με διώξεις. Η εισαγγελέας στο Καράκας εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για 18 πολιτικούς και στρατιωτικούς που σύμφωνα με τις αρχές είχαν ανάμειξη στην αποτυχημένη απόπειρα ανατροπής του Μαδούρο. Οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής συνομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Παρά το ρήγμα μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι και οι δύο πλευρές αγωνίζονται για τον ίδιο σκοπό. Not looking at all to get involved in Venezuela, other than he'd like to see something positive happen for Venezuela. And I feel the same way. We want to get some humanitarian aid right now. People are starving. Και όλα αυτά την ώρα που δεν λείπει ένταση στα σύνορα της Βενεζουέλας με την Κολομβία. Σε κατάσταση πανικού, δεκάδες μετανάστες προσπαθούν να καλυφθούν ενώ οι σφαίρες πέφτουν βροχή στο μεθοριακό πέρασμα. Fue bastante para este lado y después para este, pero fue mucho, ya tiene como más de 20 minutos más. Μία γυναίκα τραυματίστηκε ενώ οι αρχές στην Κολομβία αποδίδουν τους πυροβολισμούς σε συμμορίες λαθρεμπόρων που προσπαθούν να ελέγξουν τα συνοριακά περάσματα. Το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο από το Open. Ακολουθεί αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Βάλσαμο και η πρόγνωση του καιρού με την Παναγιώτα Σπιλιοτοπούλου. Αναλυτικά ειδήσεις στις 7 παρα 5 με τη Στέλλα Γκαντόνα. Καλό απόγευμα.